Να ευχαριστήσω καταρχήν τους διοργανωτές για την πρόσκληση αλλά και για την επιλογή του θέματος. Πριν μπω στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, επιτρέψτε μου να πω την προσωπική μου άποψη για τα όσα έγιναν τις τελευταίες μέρες με αφορμή την εκδήλωση. Θέλω να πω ότι η πολιτική και ο αθλητισμός δεν είναι δύο χώροι, δύο έννοιες έξω η μία έννοια από την άλλη. Νομίζω ότι είναι ανάγκη να παίρνουν θέση όλοι οι φορείς, πολιτικοί, αυτοδιοικητικοί και άλλοι, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό. Γιατί ψηφίζονται νόμοι από κυβερνήσεις για τους όρους λειτουργίας του αθλητισμού, ψηφίζονται νόμοι για τη μη λειτουργία του αθλητισμού, να θυμίσω την πανδημία που περάσαμε τα δύο χρόνια, γιατί ψηφίζονται νόμοι για χρηματοδοτήσεις αθλητικών υποδομών ή αντίστροφα σε άλλες περιπτώσεις, δεν ψηφίζονται και περιοχές μένουν αθλητικά επανάπτυκτες, γιατί ψηφίζονται νόμοι για διευκολύνση στον ΠΑΕ όταν ο Κοσμάκης αγωνιά για να γλιτώσει το σπίτι του από τα κοράκια των τραπεζών. Και γιατί πρόσφατα είδαμε και το μισό Ευρωκοινοβούλιο να έχει λαδωθεί από το Κατάρ για το Μουντιάλ. Παρεπιπτόντως, προχθές διάβασα έγινε και το μπάσκετ στο Κατάρ. Άλλη βαλιτσούλα θα βγει από εκεί. Λοιπόν, και γιατί πολλές φορές χρησιμοποιήθηκε ο αθλητισμός από καθεστώτα φασιστικά, όπως του Χίτλερ και του Μουσολίνη, αλλά και της δικτατορίας 67-74, για να περάσει τις δικές της επιλογές. Και αν αυτά μας φαίνονται μακρινά, στη σημερινή εποχή αυτή η έννοια που κυκλοφορεί του νοπολίτικα διευκόλυνε τα προηγούμενα χρόνια να στρατολογήσει μέσα από τους μαζικούς χώρους του αθλητισμού η Χρυσή Αυγή, με τη λεγόμενη γαλάζια στρατεία, έναν υποτιθέμενο σύνδεσμο φιλάθλων της εθνικής ομάδας. Όσο λοιπόν η κοινωνία και τα κομμάτια τα οργανωμένα με στην κοινωνία, τα κόμματα, οι δήμοι, οι πολιτιστικοί σύλλογοι και κάθε φορέας ανοίγουν τέτοια ζητήματα, θεωρώ ότι φράζουν το δρόμο σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Και το τελευταίο είναι ότι, επειδή ακούστηκε το επιχείρημα ότι όποιος κάνει εκδηλώσεις για ομάδες, το κάνει για ψήφους. Θεωρώ ότι υποτιμά τον κόσμο ένα τέτοιο επιχείρημα, γιατί αλίμονο αν ψηφίζει κανείς μόνο επειδή ένας φορέας λέει για την ομάδα του. Υπάρχουν συνολικά πολιτικά πλαίσια πάντα για να κάνει κανείς την επιλογή του. Να το κάνεις άμα σου λέει κάποιος για την ομάδα σου, αλλά θέλει να σε στείλει φαντάρο στην Ουκρανία ή να σου κόψει τη σύνταξη για να στηρίξει τις τράπεζες. Άρα λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτά στην άκρη. Θεωρώ ότι είναι δικαιολογημένη η ανησυχία των φίλων κάθε ομάδας για τα εμβλήματα και τα χρώματα της ομάδας τους. Θα χρειαστεί να έχουν επαγρύπνηση. Δεν κινδυνεύουν από κόμματα και από παραδάξεις, κινδυνεύουν από εταιρείες. Κλείνω αυτή την ενότητα, θυμίζοντας ότι στην χώρα μας η Ξάνθη πριν από λίγα χρόνια άλλαξε και χρώματα και έμβλημα, επειδή μπήκε η αυτοκινητοβιομηχανία της Κόντα μέσα εκεί. Και θα μπορούσα να φέρω πολλά παραδείγματα από όλο τον κόσμο. Πάμε λοιπόν στο θέμα μας τώρα. Τι προηγήθηκε ποδοσφαιρικά στο Περιστέρι πριν έρθει ο Ατρόμητος. Εκτός από αυτά που ακουστήκανε πριν, σημειώνω ότι το 1917 είχε ιδρυθεί η Τόλμη Περιστερίου. Είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή η χρονολογία, διότι η χώρα βρισκόταν στη μέση μιας δεκαετίας πολέμων, των Βαλκανικών, του Πρώτου Παγκόσμιου, της εκστρατείας στην Κρυμαία, της Μικρασιατικής κρατής κτλ. Που σημαίνει ότι σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας και μιας χώρας η οποία υπέφερε από τις πολεμικές περιπέτειες, έχουμε νέα παιδιά να παίζουν μπάλα στο Περιστέρι. Και πρέπει να ήταν και πολύ πολύ νέα, γιατί σημαίνει ότι δεν ήταν σε στρατεύσιμη ηλικία. Και τι μηνύματα θα δεχόταν αυτά τα παιδιά όταν θα παίζανε μπάλα στα λάνες, ότι ο πατέρας τους ή ο αδερφός τους σκοτώθηκε ή σακατεύτηκε στο μέτωπο. Μεγάλη στιγμή για την ιστορία του Περιστεριού να έχει ένα τέτοιο ποδοσφαιρικό DNA. Η Τόλμη δυστυχώς δεν υπάρχει πια, ξανά τη βρω τώρα αυτές τις μέρες, ήθελα χρόνια να επικοινωνήσω μαζί της. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει με την επωνυμία Ίωνες Αλίμου και έχει μεταφερθεί αλλού η έδρα της. Ταυτόχρονα λοιπόν με τη μικρασιατική καταστροφή έρχεται και ένα κομμάτι μικρασιατών σε όλες τις περιοχές της χώρας και στην Αττική, με ανεπτυγμένη αθλητική παράδοση και ή μεταφέρει συλλόγους που είχαν ιδρυθεί εκεί, όπως είναι ο Απόλλωνας, όπως είναι ο Πανιώνιος, ή δημιουργεί άλλους εδώ. Παράλληλα εμφανίζεται στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 20 το κίνημα του εργατικού αθλητισμού. Κίνημα πολιτικοποιημένο, που θεωρούσε ότι έπρεπε ο αθλητισμός να δίνει μία διέξοδο στην νεολαία, να πρέπει να έχει αντιπολεμικά χαρακτηριστικά και να μην χρησιμοποιείται, που το κάνανε εκείνη την περίοδο, από τα καθεστώτα τα ευρωπαϊκά, για να περνάει αντιλήψη για ένα καινούριο πόλεμο, αντιλήψη μιλιταρισμού στην πραγματικότητα. Και τελικά ήταν ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ο στόχος αυτής της προετοιμασίας. Οι στόχοι αυτοί υπήρχαν. Στο Περιστέρι καταγράφονται αγώνες από ομάδες του εργατικού αθλητισμού, που τις είχε φτιάξει κυρίως το ΚΚΕ και η ΟΚΝΕ. Όταν διαλύθηκε από την καταστολή το κίνημα αυτό, όσοι παίζαν και δεν είχαν διωχθεί, μεταπήδησαν σε άλλα αθλητικά σωματεία της εποχής και βεβαίως και ο κόσμος που πήγαινε και έβλεπε αυτούς τους αγώνες πήγαινε ως θεατής σε επίσημες διοργανώσεις ή σε ομάδες ανεξάρτητες που υπήρχαν.
Η απουσία της πολιτικής παραμέτρου του κινήματος αυτού καταγράφεται στο Περιστέρι του 1934, όπου έχουμε την τόλμη να δίνει αγώνα με μια ομάδα που λεγόταν Εθνικιστές Κολονού και την κερδίζει 4-0. Δεν είναι το αποτέλεσμα το σημαντικό, είναι ότι νομιμοποιεί, χωρίς να το θέλει ενδεχομένως, την παρουσία φασιστικών παρεμβάσεων και στον χώρο του αθλητισμού. Και δεν δικαιούται να μπει κανείς, δεν είχε γίνει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, άρα που να ξέρανε, ήταν η περίοδος που αυτή η κατάσταση του εθνικισμού στήριζε τον Μουσολίνι, ο οποίος είχε τα Δωδεκάνησα στην κατοχή του και έκανε διάφορα, είναι άλλη εκδήλωση που γινόταν εκεί πέρα, έτσι. Αλλά θέλω να πω ότι υπήρχε αυτό το ζήτημα σε μια περιοχή όπου η κατάσταση που αντιμετώπιζαν οι κάτοικοί της και οι γενείς και οι μικρασιάτες που είχαν έρθει δεν διέφερε καθόλου από αντίστοιχες γειτονιές που είχαν εγκατασταθεί μικρασιάτες πρόσφυγες. Δηλαδή, οι ίδιες συνθήκες διαβίωσης που υπήρχαν στο Περιστέρι, υπήρχαν στην Κοκκινιά, στον Ταύρο, στην Κεσαριανή, στη Νέα Ιωνία, στο Βύρονα. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, αρχίζει να κινείται πάλι ο αθλητισμός. Εμένα μου έκανε εντύπωση, μίλαγα με κάποιους μικρασιάτες υπόγονους από το Εγάλεο και μου λέγανε οι δικοί μας ήταν περιστεριώτες και επειδή είχε πλημμύρες στο Περιστέρι εκείνα τα χρόνια, τη δεκαετία του 30. Αναγκάστηκαν να φύγουν γιατί τους ξύλωσε όλες τις παράγες και ήρθαν και καταλάβανε τα σπίτια που είχαν χτιστεί στο Εγάλεο για τους στρατιωτικούς, οι οποίοι δεν τα θέλανε και πήγαν τελικά και μείναν στο Παπάγου. Και σκέφτηκα όταν μου το λέγανε αυτό, επειδή έχω παρακολουθήσει στο παρελθόν κόντρες ατρομή του Εγάλεου, ποδοσφαιρικές εκτός γηπέδου και κερκίδας, ότι μπορεί και στις δύο πλευρές να ήταν τα εικόνια και τα δυσέγγωνα αυτών των ανθρώπων. Στον Ατρόμητο τώρα. Ο βασικός μοχλός ήταν η οικογένεια Τσουρτσόγλου, που το Μάιο του 23. Δημιουργεί μαζί με άλλους στον Ατρόμητο, 4 αδέρφια ήταν οι Τσουρτσόγλου, ο Ιωσήφ, ο Περικλής, ο Γιώργος και ο Ανδρέας. Μαζί με τους Κολομβούνη, Πέτα Σταθόπουλο, Συνοδουνό Σταματόπουλο και Γλυκοφρίδη Τσιγάρα και τον καθηγητή μαθηματικών Βαγγέλη Σταμάτη. Γίνεται λοιπόν ο Ατρόμητος. Αυτές τις μέρες είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Η οικογένεια Τσουρτσόγλου βρήκε και σκάλισε τα αρχεία των προγόνων της. Και από το σκάλισμα αυτών των αρχείων βρέθηκε ότι ο Ατρόμητος δεν ιδρύθηκε στην πλατεία Βικτωρίας όπως είναι μέχρι τώρα η επίσημη καταγραφή, αλλά ιδρύθηκε στο Περιστέρι με έδρα το σπίτι της οικογένειας Τσουρτσόγλου επί της οδού Πλατεών 15, το γράφει πάνω το καταστατικό. Ερώτημα. Αφού λοιπόν ιδρύθηκε στο Περιστέρι, γιατί δεν έπαιζε στο Περιστέρι? Διότι η οικογένεια Τσουρτσόγλου κατάφερε να πάρει από το Υπουργείο Στρατιωτικών μια έκταση κοντά στο σημερινό πεδίο του Άρεως. Αυτό ήταν το γήπεδο του Ατρομήτου, δεν έπαιζε όμως επίσημους αγώνες. Στη σημερινή ορολογία θα λέγαμε προπονητικό κέντρο, να το πεις τώρα εκείνη την εποχή που ήταν αλάνες. Τέλος πάντων, για να συνεννοούμαστε. Οι επίσημοι αγώνες γινόταν στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Στην ιστορία λοιπόν του Ατρομήτου υπάρχει το ότι αναγκάστηκε να μετακομίσει στο Περιστέρι επειδή δεν έβρισκε ζωτικό χώρο λόγω της δημοφιλίας του Παναθηναϊκού. Προτιμούσε να λέει τον Παναθηναϊκό ο κόσμος να πάει να βλέπει. Αλήθεια είναι, αλλά είναι η μισή. Η άλλη μισή είναι ότι ο Ατρόμητος ήταν περικυκλωμένος από πολλά σωματεία σε όλη αυτή την περιοχή. Ανεξάρτητα σωματεία, θα σας μετρήσω μερικά μόνο, από την περιοχή του σταθμού Λαρίσης και ανεβαίνοντας προς τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν πριν μετρήσω τα σωματεία, ότι υπήρχε και ισχυρό ρεύμα του εργατικού αθλητισμού σε αυτές τις περιοχές. Στους Αμπελόκηπους υπήρχε ο εργατικός αστέρας με έδρα το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Επίσης υπήρχε εκεί που είχε το βοηθητικό το Ατρόμητος στο πεδίο του Άρεως, υπήρχε ο νέος αστήρ Κρυφοχωρίου. Το Κρυφοχώρι είναι η γειτονιά που σήμερα είναι από τα δικαστήρια της παλιάς σχολής Ευελπίδων μέχρι την ανηφόρα που πάει στο Δίκο Άλσος. Σημαντική ομάδα για το κίνημα του εργατικού αθλητισμού εκείνη την περίοδο. Και επίσης αρκετοί μικρασιάτες πρόσφυγες που μέναν εκεί και συμπληρωνόταν στα σωματεία αυτά. Στον Δύο Εργατικό Αστέρα, ο πρόεδρος του Ανδρέας Γεννόπουλος, που μεταπήδησε γρήγορα στον αστικό αθλητισμό και έγινε πρόεδρος του Λυσιακού, συνειδητής του Αρίωνα, διαιτητής, στέλεχος της διοίκησης του Παναθηναϊκού, στέλεχος της ΕΠΟ και για 18 χρόνια πρόεδρος της ΕΠΣΑ, με το προφίλ του δείχνει γιατί σύλλογοι που είχαν διοικήσεις με οργανωτικές ικανότητες και συγκεντρωτικούς κατά κάποιο τρόπο, δεν θα άφηναν περιθώρια να πλαγιοκοπηθούν, χάνοντας μέλη και αθλητές από πιο μακρινές ομάδες, όπως ήταν ο Ατρόμητος, μακρινές περιοχές. Τα άλλα τα σωματεία που σας διαβάζω εντάχει ήταν ο Λαρισαϊκός Αγίου Παύλου, ο Πάνθυρας Μιχαήλ Βόδαγης, ο Παντελήμωνας είναι αυτό, η Υπεροχή Εξαρχείων, Αχιλλέας Νεαπόλεως, Πανεξαρχιακός, Ολυμπιακός Αθηνών, Νέα Παναθήνια, Κρόνος Αθηνών, Αρίων Κολονακίου, Λευκός Αστήρ Λεκαβητού, Μικρασιατική, μία από τις πολλές που είχαν αυτό το όνομα, υπήρχαν αρκετές ομάδες στο λεκανοπέδιο τότε, Πολικός Αστέρας, Πανελλαδικός, Ένωση Πολυτεχνείου, Αστήρ Αθηνών,
ποδοσφαιρικός όμιλος Γουδί, ο Αθηναϊκός που μετά πήγε στο Βύρονα. Οπότε συνυπολογίστε τώρα ότι με αραιή δόμηση εκείνα τα χρόνια στην Αθήνα, ένας μεγάλος αριθμός σωματείων σημαίνει ότι υπήρχε μεγαλύτερη αθλητική πυκνότητα στα σωματεία. Εκεί λοιπόν ο Ατρόμητος δεν έβρισκε έδαφος να αναπτυχθεί. Τι σημαίνει αυτό για την οικονομική του επιβίωση? Ότι αν ήθελε συνδρομές από μέλη, αν ήθελε κόσμο να αγοράσει λαχνού σε λαχιοφόρο αγορά, αν ήθελε κόσμο να δίνει το παρόν σε μια χωρές περίοδο που αυτή ήταν η τρόπη ενίσχυση των σωματείων τότε, έπρεπε να απευθυνθεί σε ένα κοινό που ήταν ήδη κορεσμένο. Είχε τα παιδιά του στην ομάδα της συνοικίας, γιατί ο άλλος ήταν μικρασιάτης, είχε μια ομάδα εκεί δικιά του, ο άλλος ήταν στο ρεύμα του εργατικού αθλητισμού, είχε σωματείο. Στενάχωρα τα πράγματα. Έτσι, χωρίς να γνωρίζουμε αν το σχέδιο μετακίνησης στο Περιστέρι προϋπήρχε πριν να αντιμετωπίσει αυτή η κατάσταση, απλώς πήγε γιατί εκεί βρήκε το πρώτο γήπεδο, όλη αυτή η κατάσταση τον οδηγεί στο 32 να μετακινηθεί στο Περιστέρι με τους Τσουρουξόγλους στην διοίκησή του και γίνεται και συγχώνευση με τον Αστέρα που λέγαμε πριν. Το Περιστέρι ήδη είχε μικρασιατικό στοιχείο έντονο, οι Τσουρουξόγλου ήταν οι μικρασιάτες, ήταν εύκολο να υπάρχει ένας διάβολος επικοινωνίας. Να μην μας μπερδέψει επίσης, γιατί όλες αυτές τις μέρες βγαίνουν διάφορα στοιχεία από εφημερίδες της εποχής εκείνης, ότι υπήρχε ένας δεύτερος Ατρόμητος στο Περιστέρι, υποδέστερος, ο Ατρόμητος Αγίας Τριάδας, είναι άλλος. Και αποδεικνύεται ότι είναι άλλος, γιατί έχει παίξει και με τον άλλο Ατρόμητο, τον κανονικό δηλαδή, τον εισαγωγικό Ατρόμητο, με τις συνθέσεις τους. Ενδιαφέρον στοιχείο και νομίζω ανήκει και η τιμή της ιστορίας στις γενιές εκείνες, είναι ότι είναι μια μεικτή ομάδα ο Ατρόμητος. Και οι μικρασιάτες και οι γηγενείς. Γιατί μέχρι τώρα, όταν συζητάμε για το θέμα της έλευσης των μικρασιατών, κυριαρχεί η εικόνα η αρνητική. Ότι οι Τουρκόσποροι, ότι διάφοροι τους κυνηγούσανε, τους βρίζανε, τους είχαν δηλαδή υποδιέστερους. Στον Ατρόμητο παίξανε και οι δύο. Και μπάλα και στη διοίκηση. Δείχνει δηλαδή ότι υπήρχε μια αλληλεγγύη και ένα δέσιμο της τοπικής κοινωνίας. Για λόγους οικονομίας χρόνου δεν θα σας πω τέτοια παραδείγματα. Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου που μέσω του αθλητισμού συνεργάστηκαν ντόπιοι και πρόσφυγες και κάνανε πάρα πολύ ωραία παραδείγματα. Λοιπόν, αλλάζει η διοίκηση του Ατρομήτου το 1933 και μπαίνει ο Νικόλαος Επίογλου ως πρόεδρος. Εν τω μεταξύ, σημαντικά αρχεία που έβγαλε πάλι αυτόν τον καιρό, επιθυμίζω, η οικογένεια Τσουρουσόγλου, δείχνουν ότι η επαναλειτουργή ομάδα του 1943, είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η χρονολογία. Συνολικά το 1943 στην κατεχόμενη Ελλάδα έχουμε μία αναζωπήρωση του αθλητισμού, η οποία δεν προκύπτει τυχαία, προκύπτει κατά κύριο λόγο με πρωτοβουλία της Ένωσης Ελλήνων Αθλητών, ένα σχήμα που στην πραγματικότητα είναι το αθλητικό ΕΑΜ, θα μπορούσαμε να το πούμε, όπου διοργανώνει αθλητικές συναντήσεις και για να τονώσει το φρόνημα του κατακτημένου από τους Γερμανούς κόσμου, αλλά και για να έχει έμπρακτο αποτέλεσμα σε κοινής αλληλεγγύης. Δηλαδή, κάνει εράνους, στηρίζει φηματικούς αθλητές, οργανώνει συσίτη, απερίθαλψη κτλ. Εδώ, παρότι στα μέχρι στιγμής δημοσιευμένα έγγραφα δεν φαίνεται πουθενά η υπογραφή της Ένωσης Ελλήνων Αθλητών, φαίνεται σε έντυπα άλλων ομάδων εκείνης της εποχής, ακόμα και αν δεν ήταν οργανωμένα από την Ένωση Ελλήνων Αθλητών, κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος και στον ίδιο προσανατολισμό. Και επειδή προαναφέρθηκε ότι υπήρχαν αθλητές στο Ατρομήτου που ήταν ενταγμένοι στις αντιστατικές οργανώσεις, δείχνει ότι μάλλον υπήρχε μια σύνδεση τέτοια. Είναι και το κύπελο που έχει πάρει ο Ατρόμητος και φωτογραφίστηκε μπροστά στα μαγειρία του Ελλάς. Και εδώ να πούμε ότι αντίστοιχες διοργανώσεις και χωρίς την αιγίδα, στο πούμε έτσι, της Ένωσης Ελλήνων Αθλητών, γίνονται παντού στην Ελλάδα. Και στην κατεχόμενη Ρόδο έχουμε τέτοια φαινόμενα, για παράδειγμα, που βγαίνουν από μόνες τις ελληνικές ομάδες που τις είχαν διαλύσει οι Ιταλοί, ξαναρχίζουν και παίζουν μπάλα. Την ίδια ώρα, όλα αυτά τα φαινόμενα της υποχώρησης των Γερμανών που εκφράστηκαν με πολλά μπλόκα ματιρά σε διάφορες γειτονιές, εκφράζονται, όπως έλεγα και πριν, και στο Περιστέρι και σε όλες τις γειτονιές που είχαν αυτά τα χαρακτηριστικά. Είτε μιλάμε για τα μπλόκα εδώ στο Περιστέρι, είναι και κοντά το Ηρώ, είτε μιλάμε για την Κοκκινιά, είτε μιλάμε για τη Νέα Ιωνία, την Καλαμαριά, τον Ταύρο, παντού. Άρα λοιπόν συνδέεται το ποδόσφαιρο ως λαϊκή έκφραση με τις αγωνίες και με τα προβλήματα και με τις θυσίες ενός λαϊκού κόσμου που είχε ματώσει τα χρόνια της κατοχής. Γι' αυτό και βλέπουμε και σήμερα στις ομάδες αυτών των γειτονιών να υπάρχουν τέτοιες αναφορές. Βλέπουμε δηλαδή φιλάθλους στο Ατρομήτου να καταθέτουν στεφάνι στο Ηρώ. Βλέπουμε την ομάδα της Νέας Ιωνίας να καταθέτει στεφάνι στον πλόκο της Καλογρέζας. Βλέπουμε στα λεγόμενα στεφανώματα που γίνονται στον πλόκο της Κοκκινιάς να γίνεται κατά τη στεφανιού και έξω από το γήπεδο του Ιωνικού. Αν πάτε στην κατογωνιά, έχει μια παρμάρινη πλάκα, είχαν γίνει εκτελέσεις και σε εκείνο το σημείο. Είναι η ίδια ιστορία εκεί που έμενε ο λαϊκός κόσμος.
Ως προς το γήπεδο, για να πάμε στην μεταπολεμική περίοδο, ή περίπου στην μεταπολεμική περίοδο, τον Απρίλιο του 1944 οι Τσουρουτσόγλου νοικιάζουν μια έκταση για να γίνει το γήπεδο στην περιοχή του Πάκη του Περιστεριού και γίνεται το 1947 ο πρώτος αγώνας ο επίσημος. Αλλά μετά το 1949, μέσα από διάφορα νομοθετικά πλαίσια εκείνης εποχής, ξαναπαίρνει ο ιδιοκτήτης του χώρου το χώρο, φεύγει ο Ατρόμητος το 1951 από εκεί και τελικά ο Ανδρέας Τσουρουτσόγλου καταφέρνει το 1952 να εξασφαλίσει έκταση που έγινε μετά το νέο γήπεδο του Ατρομήτου. Μεταπολεμικά έχουμε πάλι ένα φαινόμενο στις γειτονιές, ειδικά της Δυτικής Αττικής, να έρχεται ένα μεγάλο κύμα εσωτερικών μεταναστών, στην πλειοψηφία τους από την πλευρά των ηττημένων του εμφυλίου πολέμου, που η ζωή στα χωριά ήταν δύσκολη, γιατί τους άφηνε εκτεθειμένους σε ρεμασιστικές τάσεις είτε της χωροφυλακής είτε του κάθε πρώην συνεργάτη του Ναζί. Μεγαλώνουν όλες αυτές τις γειτονιές, το Περιστέρι, το Ήλιο, το Εγάλιο, η Πετρούπολη κλπ. Και ξαναεμφανίζεται ένα ρεύμα αναβίωσης ποδοσφαιρικών σωματείων, δημιουργίας νέων κτλ. Όπως έχουμε το 47 τον Ήφαιστο, το 55 τον Άγιο Ιερόθεο και πάρα πολλές ομάδες που ακολούθησαν. Μόνο να δει κανείς τα προγράμματα, τα αγωνιστικά που βγάζει η ΕΨΑ για το Περιστέρι, θα δει ένα σωρό ομάδες, την Ανθούπολη, την Κυπούπολη, τη Χρυσούπολη, τη Φίαλα Περιστερίου, τον Ηρακλή, το Γαλαξία, το Φίνικα, την Άμυλα, τον Αθλητικό Όμιλο Περιστερίου κτλ. Δίπλα τώρα στον Ατρόμητο και σε σύνδεση άτυπη με αυτόν, εμφανίζεται εκείνη την περίοδο μια σημαντική ομάδα ανεξάρτητη. Πουάλ, ποδοσφαιρικός όμιλος Ανολόφου, στο Περιστέρι. Είναι ανεξάρτητη ομάδα και σε αυτήν παίζουν και οι παίκτες του Ατρομήτου, ενώ που έχουν βελτίωση στον Ατρόμητο, και οι παίκτες που έχουν βελτίωση στο Εγάλαιο και από μικρότερες ερασιτεχνικές ομάδες επίσημες, με βελτία δηλαδή. Γιατί τότε δεν υπήρχε ο σημερινός περιορισμός, αν είσαι σε μια ομάδα που να παίξει ένα τουρνουά ανεπίσημο, ήταν πιο ανοιχτά τα πράγματα. Είχα μιλήσει με έναν ποδοσφαιριστή εκείνης της εποχής, τον Γιάννη τον Ξαρχουλάκο, ο οποίος σήμερα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φυλακιστέδων και Εξοριστέδων των Αντιστασιακών 67-74. Αυτός μεταφέρει αυτή την εμπειρία, ότι παίζανε και παίκτες του Ατρομήτου με εκεί. Και μάλιστα ήταν μια ομάδα πάρα πολύ δυνατή. Για να μην σας κουράσω, δεν θα αναφέρω αποτελέσματα φιλικών αγώνων. Είχε κερδίσει το Βίζα στα Μέγαρα, μεγάλη δύναμη ο Βίζα τότε. Με το ζόρι είχε χάσει από τον Ολυμπιακό. Και από την ομάδα αυτή τραβούσαν και τα επίσημα σωματεία, βλέπαν τα ταλέντα και τραβούσαν για μεταγραφές. Η ομάδα αυτή, ο Πουάλ, είχε μαζέψει μέχρι και 1000 άτομα στο Περιστέρι. Όπου αντί εισιτηρίου έβγαινε δίσκος και μαζεύονταν λεφτά. Και μάλιστα με τις φανέλες του Πουάλ είχε παίξει κάποια στιγμή και η νεολαία Λαμπράκη για να οργανώσει αυτές τις δικές της δραστηριότητες. Τελικά ο φίλος μας από τον Πουάλ ήταν να κάνει μεταγραφή στο Φωστήρα. Δεν έγινε ποτέ. Τη μέρα που πήγε ο Φωστήρας να του κάνει τη μεταγραφή, πήγε η ασφάλεια. Ήταν 21 Απριλίου 1967. Ξανά έπαιξε μπάλα στο προάβλιο των φυλακών με τους συγκρατουμένους του. Στο Δε Ατρόμητο τώρα, η πορεία έχει ξεκινήσει ήδη, μια πορεία εθνικών κατηγοριών. Δεν θα την πω με λεπτομέρεια, νομίζω ότι την ξέρετε καλύτερα από μένα. Και επειδή υπάρχουν και παλέμαχοι αθλητές, ποδοσφαιριστές του Ατρομήτου, τα ξέρουν καλύτερα. Νομίζω όμως ότι υπήρξαν αρκετές περίοδοι που ο Ατρόμητος, παίζοντας καλή μπάλα, προσέλκυσε και πολλούς ουδέτερους φιλάθλους για να τον δουν. Εγώ είμαι ένας από αυτούς. Έτσι τον έχω δει σε πολύ πιο πρόσφατες εποχές. Βέβαια, δυστυχώς τον έχω δει και στις περιόδους που κινδύνευε μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, εκεί στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 90. Έχει βέβαια μια σημαντική παρουσία τα τελευταία χρόνια, αποκορύφωμενη και δύο τελική κυπέλου. Νομίζω όμως ότι αν θέλουμε να προσεγγίζουμε την ιστορία μιας ομάδας, το βασικό δεν είναι τα κύπελα, οι θέσεις, οι κατηγορίες κτλ. Αν το κάναμε έτσι, κανείς από εσάς θα ήταν Ατρόμητος όταν το ξεκινάει, έτσι. Θα γινόταν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, αντί και ΑΕΚ. Το κριτήριο νομίζω ότι είναι προσφορά ενός συλλόγου διαχρονικά και στο πώς συσπηρώνει τον κόσμο της περιοχής που έχει την έδρα του και τι προσφέρει στην νεολαία όλα αυτά τα χρόνια. Και ο Ατρόμητος έχει προσφέρει πολλά και συνεχίζει να προσφέρει. Δυστυχώς σήμερα θα πω συνεχίζει να προσφέρει στις υποδομές. Γιατί το γενικό χαρακτηριστικό στο ποδόσφαιρο είναι ότι στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο κυριαρχούν οι μεταγραφόμενοι πια. Και όπως έλεγε και ένας φίλος, έτσι όπως πάμε, δεν θα υπάρχουν στο μέλλον και σύλλογοι παλεμάχων με την κινητικότητα που υπάρχει στα σωματεία. Εμβληματικές μορφές, ο Ανδρέας Ράγκος που αναφέρθηκε πριν και η ιστορία με την ονομασία του γηπέδου και ο Μουκάντι Τσιμάγκα. Χωρίς να θέλουμε να δικήσουμε όλους αυτούς που δείξανε όλα αυτά τα χρόνια ότι ο αθλητισμός και μπορεί και πρέπει να είναι μια όμορφη λαϊκή υπόθεση και δεν είναι χαμένο παιχνίδι από τους καθελογείς επενδυτές που διαχειρίζονται το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία του αθλητισμού. Σε αυτούς χρωστάμε όλοι εμείς.
Στη σημερινή εποχή η παρουσία της ομάδας και της επαγγελματικής σε πρωτοβουλίες για διατήρηση της ιστορικής μνήμης, σε πρωτοβουλίες με κοινωνικό πρόσημο, ενάντια στο bullying, ενάντια στο ρατσισμό, ενάντια στις γενοκτονίες, ενάντια στην οπαδική βία, συμμετοχή σε μολύσεις και όλα αυτά, δείχνουν ότι είναι υγειωμένη με τον κόσμο της, ότι έχει στο μυαλό της συνείδηση το που πατάει και που βρίσκεται, και αυτό νομίζω ότι είναι αισιόδοξο κομμάτι για το μέλλον του Ατρομήτου, σε συνδυασμό με το ότι κρατάει τον κόσμο της ακόμα και στα δύσκολα. Οπότε κλείνοντας, να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τους διοργανωτές και να αφηθώ εκδήλωση και στα 200 χρόνια.